Έχουμε Πάμε. εδώ τους συναδέλφου, δημοσιογράφου. Καλή σα μέρα και ευχαριστούμε που είστε α, μαζί μα. Ο, ο Ανδρέας Παπαδόπουλο και ο Γιάννη Αγουρίδη συνα... Καλημέρα, καλημέρα. από την uh, Αυγή. Θα σα δώσω ένα ωραίο παραπολιτικό ξεκινώντα. Βεβαίω. Ε, η Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle, συνάδελφο, μα είπε νωρί σήμερα το πρωί ότι μετά το, τη συνέντευξη τύπου ακολούθησε γεύμα μεταξύ των δύο. 30 λεπτά η διάρκεια του γεύματο. Πιο σύντομο, λέει, γεύμα δεν έχει ξανεπάρξει ποτέ ε ε <laughs> στα χρονικά. Φάγανε και φύγανε. Ε πού να, να φά κιόλα. Δεν κατέβαινε. Ούτε σε fast food να πήγαινε. Δεν κατέβαινε η μπουκιά. Λογικά το κλίμα ήταν ιδιαίτερα. ηλεκτρισμένο, δεν ξέρω πώ το είδατε εσεί. Ναι, εντάξει, και όπω σωστά είπε και ο Κωνσταντίνο, δεν είναι κάτι συνηθέ. σε τέτοιο επίπεδο συναντήσεις, συνήθω τηρείται το πρωτόκολλο, το πρωτόκολλο τη ευγένεια πρώτα απ' όλα. Θύμισε λίγο τη συνομιλία που είχε ο κύριος Δένδια πριν από κάμποσο καιρό με τον ε, κύριο Τσαβόσο, τότε που είχαν ανταλλάξει. Έτσι είχε γίνει ένα πολύ δυνατό πινκ-πονκ. Το οποίο είχε, μια και το θυμίζει, είχε, είχε πάρα πολύ πλάκα, διότι αυτοί δεν είναι γνωστοί από το παρελθόν, νομίζω ήταν συμφοιτητές, αν δεν κάνω λάθο. Να ναι. Που του έλεγε <συσχελίδι> αγαπη... ναι, ναι, ναι. <συσχελίδι> <πες μου, συσχελίδι> Με βλούτ. Με βλούτ. Φίλε με βλούτ. Φίλε με βλούτ. Και έπεφταν τα καρδιά, τώρα μισό από τα Έτσι. Τέλο πάντων, να δούμε. Πάντα έχουν τη σημασία του αυτέ οι, οι δηλώσει ε, στήριξη. Μένει πάντα βεβαίω να δούμε και τι σημαίνει στην πράξη. Γιατί πάντα καλό είναι το χτύπημα στην πλάτη, καλό να σου λένε ότι έχετε τα, τα δίκαιά σα. Η Τουρκία από την πλευρά τη λέει ότι εκείνη έχει το δίκαιο τη. Εγώ διάβασα με πολύ ενδιαφέρον την προηγούμενη Κυριακή τη συνέντευξη στην καθημερινή του εκπροσώπου τύπου τη Τουρκική Προεδρία που έλεγε ακριβώ τα ανάποδα από ό,τι λέμε εμεί. Ότι δηλαδή ότι η Ελλάδα κάνει παραβιάσει, ότι η Ελλάδα ευθύνεται για όλη αυτή τη διαδικασία. Είχαμε και 50 παραβιάσει εχθέ. Ναι. Μέρε που ο Υπουργό Εξωτερικών Γερμανία επισκέπτεται και Ελλάδα και Τουρκία. Η απάντηση τη Τουρκία ήταν με παραβιάσει και εχθέ ακόμα. Ναι, αυτό ξέρει, είναι μια. Νομίζω ότι ζούμε με αυτό τους, εδώ, το, το τελευταίο διάστημα, το οποίο βεβαίω πρέπει να λέμε και στον κόσμο ότι έχει ένα τεράστιο οικονομικό κόστο όλη αυτή η διαδικασία. Έτσι. Άρα, εγώ επιμένω ότι πάντα πρέπει με την Τουρκία να, ζητού... να αναζητούμε με κάθε τρόπο του διάβλου επικοινωνία. Α, δεν, μπορεί. δεν είναι ανοιχτή πάντα. Έτσι. Ναι, προφανώ και δεν είναι ανοιχτή. Υπάρχουν και συγκεκριμένε ευθύνε γιατί δεν είναι ανοιχτή. Αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει τουλάχιστον η ελληνική πλευρά που σέβεται το διεθνέ δίκαιο και είναι χώρα που ακολουθεί συγκεκριμένου κανόνε να επιμένει στη λογική τη προσέγγιση τέλο πάντων τη επικοινωνία με την Τουρκία με κάθε τρόπο. Γιατί δεν ξέρω το άλλο ποιο είναι, παιδιά, η αλήθεια είναι. Το άλλο ποιο είναι. Πάντω, Γιάννη, τέθηκε χθε και από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών το θέμα των υποβρυχίων προς την ε, Τουρκία και η απάντηση καταλαβαίνω εγώ είναι πως υπάρχει μια συμφωνία προ-15 ετία, η οποία δεν μπορεί να διακοπεί για να σταματήσει ε, να δίνει η Γερμανία υποβρύχια προς την Τουρκία. Ίσως και αυτό φαντάζομαι εκνεύρισε πάρα πολύ και την ίδια τη των χώρα χθες. Ναι. Σε σχέση με το πρώτο, νομίζω ότι εντάξει, αυτά είναι λίγο και προφάσει αναμαρτήσεις. Υπάρχουν πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε οι οποίε εξοπλίζουν την Τουρκία. Δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι η Ολλανδία, είναι η Ισπανία, η οποία έχει επίση ένα άνοιγμα ισπανικών τραπεζών προ την Τουρκία. Υπάρχουν σχέσει διακρατικέ οι οποίε δημιουργούν διαφόρων ειδών προβλήματα. Ε, από εκεί και πέρα, προφανώ και είναι θετικό ότι η κυρία Μπέρμποκ εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε, νομίζω ότι η χθεσινή διένεξη με έναν τρόπο σχετίζεται και με το γεγονό. Των ε, των εντελώς ψευδών ε, επιχειρημάτων από την πλευρά της Τουρκίας. Δηλαδή δεν μπορεί να τεθεί το θέμα της ελληνικής κυριαρχίας, ούτε φαντάζομαι θα μπορούσε να πει κάποιος ε, γερμανός πολιτικός ότι τίθεται κάποιο τέτοιο είδους θέμα. Είναι άλλο να λένε ότι βρείτε τα στη Μεσόγειο ή σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με την ΑΟΖ και όλα αυτά και άλλο είναι να πει για τα θέματα κυριαρχία των νησιών. Άλλη μόνο αν έλεγε κάτι το αντίθετο το θέλω τήρισε, να πω. πάντως. Αυτά που είπε εδώ επί ελληνικού εδάφους τα είπε και στην Τουρκία ακριβώς τα ίδια. Δεν κράτησε μια πιο ουδέτερη στάση. Πολύ σωστά και νομίζω ότι... Αυτο... Περίμεναν αυ... οι Τούρκοι ότι θα τα πει δηλαδή διαφορετικά. Δηλαδή, γιατί Μα, με αυτό, αυτά... που λέει, αυτό που λέει ο Γιάννη, Είναι πολύ το δίκαιο. Όταν λες κάτι και είσαι, παιδί μου, είσαι ο εκπρόσωπο ενό κράτου, δεν μπορεί να αλλάξει φεύγοντα από την άλλη. Αλλά... Αλλά οι Τούρκοι τι περιμένουν, ότι θα έλεγε α, βρείτε τα εσεί μεταξύ σα και α, να, να πει α, Α αφήσουμε και την κυριαρχία των Εθνικών. Εσύ είπε πάντω ότι θα θέλαμε να είστε πιο ουδέτεροι, όπω είχατε κάνει όπως και κατά το παρελθόν γιατί το είπε πολύ σωστά ο Γιάννη, παιδιά. Η, η Γερμανία είναι μια κατεξοχήν χώρα που έχει τεράστιε εμπορικέ σχέσει με την Τουρκία. Και αυτέ εκ των πραγμάτων επηρέαζαν και τι διπλωματικέ τη σχέσει. Γι' αυτό και δεν είναι σύνηθε από την γερμανική πλευρά και τεράστια, να γίνονται. Έχει και τεράστιο κομμάτι κατοίκων που προέρχονται από την αρά. Τουρκία και ψηφοφόρων. Άρα και ψηφοφόρων που λαμβάνουν υπόψη, έτσι είναι πολύ λογικό. Στου στους συγγενείς του στην Τουρκία να αγοράζουν μόνο γερμανικά προϊόντα και τέτοια. Προφανώ. Όλα είναι αλληλένδετα. <laughs> εγώ όμω θέλω να πω και κάτι ακόμα. Η σημασία τη συμμετοχή τη χώρα μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που είπε η κυρία Μπέργκοτ, τι είναι, ότι η, τα σύνορα τη Ελλάδα είναι και σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι η μεγαλύτερη ασπίδα τη χώρα μα. Mm -hmm. Και, και ε, να προσθέσω βεβαίως. κάτι. Ε, νομίζω ότι και όσο ε, περνάει ο χρόνο και εξελίσσονται τα πράγματα, βλέπουμε τι γίνεται ε, στην Ουκρανία θα πιέζεται και η Τουρκία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να επιλέξει στρατόπεδο, να το πω έτσι, διότι ε, κρατάει μια επαμφωτερίζουσα στάση με την Τουρκία. Είπε και ο κύριο Δαβλό πριν για την αποκάλυψη του Bloomberg. Είναι άλλο ένα. Ο κύριο Δαβλό. Εντάξει, δεν γέρασα το σουδάν. γιατί είναι αυτό το πράγμα, με σκότωσε. Στο είπα και στην αρχή όμω. Οφείλω να το Στο είπα από την αρχή. Ο Κωνσταντίνο λοιπόν. Θα πιεστεί να επιλέξει το πού θα πάει και τι θα κάνει ακριβώ. Αυτό προέρχεται, νομίζω, και από την πλευρά των ΗΠΑ και ενδεχομένω να προκύψει και από τη Γερμανία. Έχει άλλη στάση, όμω και άλλο στάτου η Γερμανία σε σχέση με την Τουρκία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Πάντω, στη, στην εκνευρισμένη αυτή αντίδραση του Τσαβγουσογλού Σογλού έδειξε σθένο η κυρία Μπέρμποκ. Είπε ότι εμεί είμαστε η πιο μεγάλη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν επηρεαζόμαστε από προπαγάνδα από όπου και αν προέρχεται και φροντίζουμε για τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, δηλαδή, του το ξέκοψε τελείω όλο αυτό που ξεκινούσε να λέει. Πήγε να το μαζέψει μετά αυτό, δεν το μάζεψε και πάρα πολύ. Είδαμε εξού αυτό. και η ενόχληση. Εξού, εξού, και... Και εξού, και εξού και το γεύμα των 30 λεπτών. Και η αντιδράση και το γεύμα των 30 <laughs> λεπτών που αποκάλυψε η συνάδελφο. Αλλά να δούμε, παιδιά, να δούμε. Γιατί το καλό αυτό... είναι ότι αυτό είναι φαίνεται πάντως να υπάρχει. Αν το το λέμε πολλές φορές Η Τουρκία που έχει την καλύτερη διπλωματία και τα κτλ. συνήθω λένε άλλε πηγές ότι οι Τούρκοι διπλωμάτε γενικώ εκνευρίζονται πάρα πολύ όταν βρίσκονται στη γωνία. Ότι θυμώνουν, ότι εξαφανίζονται, ότι κάνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι. Και αν σκεφτεί, Κωνσταντίνο, ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία ε, δεν είναι και πρότυπο ελευθερία και δεν είναι και εξοικειωμένη η, ναι, η αλλά έχει πολιτική. βάζει πάντο στο τραπέζι το μέγεθό τη βάζει το τραπέζι την αγορά τη, βάζει το ότι άμα μου φέρει σε μένα ένα εργοστάσιο, έχω του ε, ε, υπαλλήλους υπαλλήλου που μπορώ να σου δώσω με τη μισή τιμή, το μισό μισθό από ό,τι θα τον πάρεις κάπου αλλού και κάπως έτσι, δηλαδή ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να λέει καλά είναι να κοιτάξει ο κύριος Ερντογάν την αναβίωση της οικονομίας του που το, λόγω πνίγεται με τον πληθωρισμό. Αλλά δεν νομίζω ότι προβληματίζεται ο Ερτογάν για το αν έχει πληθωρισμό, διότι μπορεί όντω να κάνει τέτοια πράγματα. Είχε... Έχει, πάντα τέτοιε δυνατότητε. Προβληματίζεται γιατί έχει εθνικέ εκλογέ σε λίγο, oh. προεδρικέ εκλογέ σε λίγο καιρό, δηλαδή την, την άνοιξη όπω και εμεί. Οπότε και είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο εκλογικά πιεσμένο και κανένα δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα. Και ένα πολιτικό που oh. είναι κοντά 20 χρόνια.